Συλλογικού υποκειμένου δεν ήταν καλή. Δεν υπήρχε συνοχή, δεν υπήρχε ευθύνη συνολική, δεν υπήρχε και συγκρότηση όλη αυτή την περίοδο. Και δεν είναι μόνο η συνοχή η οποία δημιουργούσε προβλήματα ορισμένες φορές, είναι και η εκπομπή λόγου ο οποίος δημιουργούσε προβλήματα, λαθών δηλαδή που δεν είναι μεν σκόπιμα, αλλά έχουν βάρος στη θόλωση της εικόνας της πολιτικής. Άρα ένα θόλωμα το οποίο ερχόταν πάλι να έρθει και να καθίσει στη σταθερότητα. Ότι αυτοί δεν μπορούν να βρουν τι θα πούν για το κάθε θέμα. Άλλος ο ένας, άλλο ο άλλος. Άρα λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, αυτά τα τρία έχουν το βασικό πυρήνα του προβλήματος. Μπορώ να σου πω άλλα δύο τουλάχιστον που αφορούν και ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το πώς κάναμε την προεκλογική εκστρατεία. Είχαμε πρόβλημα και στην επικοινωνία, στο επικοινωνιακό. Πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ενώ έχουμε πρόγραμμα, υπάρχουν οι θέσεις του προγράμματος και είναι σαφές το αναντίποδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, η επικοινωνιακή τακτική που ακολουθήσαμε ήταν να έχουμε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε τι έκανε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε για τους, τι θα κάνει για τους πληστιασμούς, τι θα κάνει για εκείνο. Δεν υπήρχε η πρόταση του, η προγραμματική για το τι λέμε εμείς, και αυτό θόλωνε ή δεν δημιουργούσε, και με την υπεροπλία που έχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν δημιουργούσε την αίσθηση στον κόσμο ότι έχεις πρόγραμμα.